Στα μάτια σου έβλεπα δυο άδεια μάτια. Μια διαφορετική εκδήλωση με έντονο κυπριακό άρωμα πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του Δίκο Κώστα Μαυρίδη. Παρουσιάστηκε έκθεση 30 φωτογραφιών που επικεντρώνονται στη σύλληση και ελαιλάτηση ιερών χώρων στα κατεχόμενα, αλλά και από εκκλησίες που ανασυλλώθηκαν μετά από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσε πλειάδα ευρωβουλευτών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντιπροσώπων διαφόρων εκκλησιών, διπλωματών, συμβούλων, καθώς επίσης και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού και της Εκκλησίας. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε σε αυτό το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς ότι στην Κύπρο υπάρχει μια συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή, η οποία δεν παραβιάζει μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαίων πολιτών, αλλά καταστρέφει ένα πανάρχαιο πολιτισμό, ο οποίος είναι και ευρωπαϊκός. Δεν είναι μόνο της Κύπρου. Από την πλευρά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος ανέφερε ότι η εκδήλωση γίνεται για να αναδειχθεί το πρόβλημα της κατάφορης παραβίασης της θρησκευτικής ελευθερίας. Με την πρόταση του κυρίου Μαυρίδη, συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση ακριβώς για να δείξουμε ότι στο μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο παραβιάζεται κατάφορα η θρησκευτική ελευθερία και οι τόποι λατρείας βρίσκονται σε έναν επίπεδο καθόλου τραγικό. Σεβασμό και προστασία της θρησκευτικής μας κληρονομιάς ζήτησαν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ζητώντας από τους Ευρωπαίους εταίρους αλλά και από το κατοχικό καθεστώς να σεβαστούν και να προστατεύσουν τις εκκλησίες μας στα κατεχόμενα. Αξιοσημείωτη ήταν η παρέμβαση της Σουηδέζας Ευρωβουλευτού Σεσίλια Βίκστρομ, που σε άπτεστα ελληνικά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους. Μία μέρα θα πάμε μαζί στον Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο. Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε μουσικό πρόγραμμα με μελοποιημένα ποίηματα Κυπρίων ποιητών από το έργο του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Δεφάνους «Κυπρέα Φωνή». Στα μάτια σου έβλεπα άδεια. Τα μελοποιημένα ποίηματα ερμήνευσαν ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και η Ευρυδίκη. Ο συνδυασμός της εικόνας από τις συγκλονιστικές φωτογραφίες και του ήχου από την μελοποιημένη ποίηση ανέδειξαν το πολιτισμικό πρόσωπο της Κύπρου αλλά και την πληγή της κατοχής και του πολιτισμικού εγκλήματος που συντελείται στα κατεχόμενα. Στα μάτια σου έβλεπα ένα ποτάμι και στο ποτάμι κοιτούσα τις ελπίδες μου να χύνονται στη θάλασσα.